Γεια σου, έλα τώρα να δεις εδώ τι παλαβά πράγματα έχουμε να κάνουμε. Παναγιά μου, Παναγιά μου βοήθα. Τι γίνεται εδώ λοιπόν, όπα. Κούνησε εδώ και το τέτοιο, την κάμερα. Έξι τραπουλάρες, έξι ιδιαίτερες επιλογές. Τις βλέπεις. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Να στο φέρω και κοντά. Και θα σου πω ευθύς αμέσως τι σημαίνει όλο αυτό εδώ. Δες το εδώ. Μη μου πεις όμως, κοίταξε να δεις, πρέπει να το παραδεχτείς. Ας ακουστεί και λίγο ότι ευλογώ τα γένια μου, δεν με νοιάζει. Είμαι ένα κανάλι το οποίο, αν μη τι άλλο, κάνει παλαβά πράγματα, έτσι. Κάνουμε εδώ πέρα πρωτότυπα και ιδιαίτερα πράγματα. Λοιπόν, οφείλεις να μου το αναγνωρίσεις. Πέρα από αυτό τώρα, αν είσαι καινούριος, έλα καλώς ήρθες στην παρέα μας. Εδώ κάνουμε τέτοια όμορφα πράγματα, περίεργα πράγματα, όμως που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, πολύ βαθύτατους συμβολισμούς και βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι έξι μονοπάτια. Θέλω λοιπόν να διαλέξεις ένα από αυτά τα έξι μονοπάτια και εγώ θα επιλέξω έξι τραπουλάρες στις οποίες θα αναλύσουμε αυτά τα μονοπάτια και τι σημαίνει αυτό το μονοπάτι έτσι που επιλέγεις. Θέλω να τα δεις καλά, θέλω να τα σκεφτείς καλά. Και πάνω σε αυτό θα αρχίσουμε να ρίχνουμε, εντάξει. Είπαμε, έχει εδώ και τους αριθμούς για να σε βοηθάνε. Ιδιαίτερα μονοπάτια, τι είναι αυτό που το οποίο εσένα σε ελκύει, έτσι. Τι σε ελκύει, ρε παιδί μου, ποιο μονοπάτι είναι αυτό το οποίο σε ελκύει, τι είναι αυτό το οποίο εσένα σου δημιουργεί μια έτσι αυτή που θέλεις να επιλέξεις. Πάμε λοιπόν να τα δούμε λιγάκι. Για πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, το κάθε μονοπάτι, να σου εξηγήσω, να σου πω δύο-τρία πράγματα, από πίσω κάτι συμβαίνει. Σου αποκαλύπτει κάποια πράγματα και για τη δική σου την προσωπικότητα. Εντάξει. Και ξεκινάω λοιπόν αμέσως όσοι επιλέξατε το πρώτο μονοπάτι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εφόσον επέλεξε το πρώτο μονοπάτι, εσύ σαν άνθρωπος, δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας ή γυναίκα, είσαι πάρα πολύ ευαίσθητη φύση και πάρα πολύ ευγενική. Σου αρέσει γενικότερα η ομορφιά της φύσης, τον γύρο σου, τα πράγματα. Έχεις πολλά αντικείμενα τα οποία αγαπάς. Δεν έχει σημασία ποιο αντικείμενο, μπορεί να είναι κρύσταλλος, μπορεί να είναι. Μιλάμε για αντικείμενο, έτσι. Και να σου αρέσει. Το παραδοσιακό κομμάτι και να διατηρούνται το παραδοσιακό κομμάτι της ζωής, δηλαδή σου αρέσει πάρα πολύ και να κρατάς αυτό το παραδοσιακό δηλαδή στη ζωή σου. Επίσης δείχνει ότι πολλές φορές θέλεις και πιο αργούς ρυθμούς. Δεν σου αρέσουν τόσο πολύ γρήγοροι ρυθμοί, θες και λίγο να πιο αργό ρυθμό, ρε παιδί μου, να πάρουμε μια ανάσα, να ξεκουραστούμε να κάνουμε. Βεβαίως υπάρχει κάτι μέσα σου το περιπετειώδες, αλλά θέλεις όμως δηλαδή ένα συνδυασμό περιπέτειας και λίγο ρε παιδί μου, όχι ας ξεκουραστούμε και λίγο, ας γεμίσουμε μπαταρίες. Γενικότερα πάντα έρχεται κάτι στο δρόμο σου, στο οποίο όμως θέλεις την ασφάλεια, γενικότερα να νιώθεις την ασφάλεια, έτσι, να νιώθεις ασφαλής, εντάξει, και γενικότερα σου αρέσει να υπάρχει και ένα είδος αλλαγών, αλλά να γίνονται με έναν τρόπο τέτοιο αυτές οι αλλαγές που να μην σου χαλάνε, να μην είναι σαν ρίσκο να το πω έτσι, να μην ρισκάρουν δηλαδή αυτές οι αλλαγές, να σε βάλουν σε κατάσταση ρίσκου. Και βεβαίως, τι σου αρέσει πάρα πολύ, σου αρέσουν πάρα πολύ γενικότερα η φύση και τα λουλούδια, έτσι. Βότανα, λουλούδια κτλ. Παίρνω αυτή, θα πάρω αυτή. Λοιπόν, αυτές λέγονται, είναι ειδικές κάρτες, λέγονται, να τις δείτε εδώ, λέγονται Aurora Gypsy Cards, έτσι, Gypsy Witch Cards. Λοιπόν, είναι πανέμορφες, είναι ιδιαίτερες και δεν είναι τυχαίο αυτές οι κάρτες που επέλεξες και πάμε να δούμε τι θέλει να σου πει. Αυτά σε επέλεξα και πάμε. Πρώτη κάρτα. Παναγιά μου, ήρθε το φέρετρο. Μην τρομάζεις. Πάμε να δούμε και τους συνδυασμούς. Το δαχτυλίδι με μία ντάμα κούπα. Το δεύτερο σημαίνει, όπα, για να δούμε εδώ πέρα, σημαίνει σπασμένος καθρέφτης. Κάτι θέλει να σου πει. Και ο Τζόκερ. Πολύ καλά. Λοιπόν. Ναι, ο Τζόκερ παίζει ρόλο σε αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ λοιπόν έχουμε τέσσερις κάρτες οι οποίες μας πηγαίνουν εναλλάξ, αλλά τελειώνουμε με κάτι πάρα πολύ καλό και θετικό που είναι ο Τζόκερ, που ο Τζόκερ σημαίνει όλη η έκβαση των πραγμάτων μπορεί να έχουν μια πολύ θετική κατάληξη. Εδώ σου λέει πρόσεξε όσον αφορά τα κομμάτια είναι και πρώτο βέβαια χαρτί που βγήκε, δύο πράγματα θα προσέξεις. Πολύ σημαντικό. Το ένα είναι η ασθένεια, δηλαδή τι εννοώ με τον όρο ασθένεια. Αν εσύ βύχεις ή καπνίζεις πολύ, ή βύχει σαν δεν ξέρω τι, ή πονάει το κεφάλι σου, ή οτιδήποτε. Όπα, βγήκε και ανάποδα αυτό, θα το εξηγήσω.
Λοιπόν, είναι σημαντικό εδώ σαν πληροφορία που γύρισε λίγο και τον Τζόκερ ανάποδα. Σημαίνει ότι δεν πιστεύεις λίγο και στην τύχη σου. Δηλαδή πιστεύεις ότι εγώ τυχερός, τυχερή, σιγά. Οπότε προσέχεις εδώ πέρα, δηλαδή προσέχεις την υγεία σου, κάνεις τσεκά, πηγαίνεις στο γιατρό και το άλλο είναι τι χρειάζεται να κάνεις ώστε να διώξεις γενικότερα και έχεις τη δύναμη να το κάνεις, να διώξεις γενικότερα το κακό. Το κακό το μάτι, το ανάθεμα, κακές κουβέντες, κακές γλώσσες. Χρειάζεται λίγο, θα κάνεις τώρα και ένα, να το πω έτσι, και, μία, και ένα φιέλαιο, θα φωνάξεις ένα παπά. Do it, που λένε και στα ελληνικά, κάντο. Διότι επίσης σημαίνει και ξεκούραση εδώ. Είναι μια περίοδος που έχει περάσει πολύ δύσκολα και χρειάζεται μια ξεκούραση. Υπάρχει λοιπόν μια ντάμα. Η ντάμα κούπα είναι μια πολύ καλή κάρτα, η οποία έχει βγει προς τα δεξιά, πράγμα που σημαίνει ότι, από εδώ δηλαδή, που σημαίνει ότι είναι θετικό, πολύ θετικό. Αυτός είναι ο συνδυασμός, όπου μπορεί να σε βοηθήσουν άνθρωποι, μπορεί να σε βοηθήσουν το γάμο σου, μπορεί να τη ζηλεύουν και το γάμο σου, έτσι, μπορεί να ζηλεύουν τη σχέση σου. Δηλαδή το δαχτυλίδι, η υπόσχεση μπορεί να σημαίνει υπόσχεση. Προσέξτε, σκεφτόμαστε και λίγο ανοιχτά. Η υπόσχεση μπορεί να έχει να κάνει και με τα θέματα συνεργασιών σε εταιρεία, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να έχει δει μια προϊσταμένη ή μια απόφαση να εξαρτάται από μια γυναίκα σε υψηλή θέση, διότι η ντάμα κούπα είναι άνω των 42 ετών γενικότερα και μπορεί να σημαίνει ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Αλλά είναι πολύ θετικό, είναι πολύ δυνατό και είναι ένας άνθρωπος εδώ ο οποίος σε βοηθάει. Μια γυναίκα μπορεί να σε βοηθήσει ή να σου υποσχεθεί και κάτι το οποίο να είναι και μια δέσμευση. Δεσμεύομαι να συνεργαστούμε. Δεσμεύομαι να το κάνω έτσι. Οκ, δεσμεύομαι να το κάνω τελικά όπως θέλεις εσύ. Εντάξει. Το επόμενο, ωραία, εδώ τι έχουμε να κάνουμε. Εδώ είναι το 8 καρό. Το 8 καρό έχει να κάνει με το σπασμένο καθρέφτη. Είναι και η γρουσουζιά που λένε. Είναι και οι δυσκολίες που λένε. Όντως εσύ θέλω να το προσέξεις. Δεν στο λέω για να σε φοβήσω. Μπορεί να μην πιστεύεις. Είναι ok. Μπορεί... Εγώ το λέω απλά σαν μια διατύπωση, ρε παιδί μου. Όχι ότι θέλω... δεν θέλω να τρομάξω κανέναν. Μήπως λιγάκι πρέπει να δεις το κομμάτι αυτό που σου έλεγα. Τον αρνητισμό, το ανάθεμα, που το ανάθεμα κολλάει κιόλας πάνω στην άβρα μας. Λίγο την κακογλωσσιά που σε ζηλεύουν, γιατί είσαι και όμορφη. Είσαι γυναίκα, είσαι και όμορφη. Αν είσαι άντρας, σημαίνει ότι έχεις κάποια γυναικεία παρουσία η οποία είναι πάρα πολύ καλή, σε αγαπάει και είναι αρκετά όμορφη. Λοιπόν, όπου δεν θέλουν να σας βλέπουν λίγο ευτυχισμένους και γενικότερα. Εγώ απλά το λέω. Αν δεν δώσει σημασία, αν δεν μην δώσει σημασία. Όμως, επειδή αν τα κάνεις αυτά, έχει βγει ο Τζόκερ, ό,τι και να κάνεις όμως, ό,τι και να είναι, είτε πιστεύεις είτε όχι, ή δεν ξέρω τι, ή θες να κάνεις, δεν θες να κάνεις, εδώ σημαίνει τύχη. Ο Τζόκερ σημαίνει τύχη, σημαίνει θετική έκβαση, σημαίνει και ότι κάποιος εκεί πάνω, ρε παιδί μου, ο Θεός που λένε, οι αγγέλοι, οι ψυχές εκεί πάνω, ή και σε αυτή τη ζωή εδώ πέρα και άνθρωποι που έρχονται και εμφανίζονται, σου δίνουν πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη τύχη και σε βοηθάνε. Ο Τζόκερ είναι αυτό που λένε, πέτυχα τον Τζόκερ. Δες και το οικονομικό κομμάτι. Δες επίσης μήπως κερδίσεις, γιατί λίγο μου έρχεται, γιατί είναι και το 8 καρό εδώ, μήπως κερδίσεις κάτι, έχεις κερδίσει κάτι ή μπορεί, πρόσεξε, δεν υπόσχομαι με τίποτα ότι μπορεί να γίνει. Μήπως κερδίσεις κάτι, κάποιο σεβαστό ποσό και κάποιος το μάθει και αρχίζουν και πέφτουνε. Μπορεί βέβαια εδώ να έχει να κάνει και με μια προαγωγή, μπορεί να έχει να κάνει και περισσότερα λεφτά, μπορεί να έχει να κάνει και έγινα, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, ή οι δουλειές μου πάνε καλά στο μαγαζί και σε ζηλεύουν γιατί πέτυχες Τζόκερ με τη δουλειά σου, έτσι, αυτό εννοώ. Μια πολύ καλή εξαιρετική συνεργασία με κάποιον και όλοι αρχίζουν, λοιπόν. Αλλά, okay, εντάξει, τύχη εδώ. Κλείνουμε με αυτό το θετικό και πολύ όμορφο. Αυτό ήταν και το πρώτο μονοπάτι. Πάμε στο δεύτερο μονοπάτι. Αυτό εδώ το μονοπάτι μας, έτσι. Τι είναι το δεύτερο μονοπάτι, ρε παιδιά? Σου αρέσουν οι νέες εμπειρίες σε σένα. Γουστάρεις νέες εμπειρίες, έτσι. Έχεις πολύ τόλμη, έχεις δύναμη, σου αρέσει να παίζεις γενικότερα παιχνίδια. Είσαι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, στο οποίο δεν μας άρεσε και τα λόγια της, έτσι. Ωραίο τυπάκι, είναι αυτό που λένε το ωραίο το μαγκάκι με την ωραία την έννοια, δεν μάσα τα λόγια σου, αλλά θα τα πεις με τέτοιο τρόπο που τον άλλον, ρε παιδί μου, δεν τον ξεφτιλίζεις, έτσι, γιατί πολλές φορές λέμε αλήθειες και τον άλλον τον ξεφτιλίζουμε και λένε, α, εγώ σου λέω αλήθειες. Αυτό είναι πολύ χειριστικό. Δεν είσαι τέτοιος τύπος, εντάξει. Πολύ πιστός, πιστή στις φιλίες. Είσαι ένα άτομο το οποίο μπορεί να το εμπιστευτούν γενικότερα και ποτέ μα ποτέ δεν θέλεις να βάλεις έναν φίλο κάπου και να τον μπερδέψεις γενικά και να του πεις λάθος συμβουλές, ας το πούμε, επίτηδες. Δεν έχεις πρόβλημα να ανέβεις
Γι' αυτό έχει εδώ και τα σκαλοπάτια, το οποίο είναι σαν τσιμεντένια, ας το πούμε, είναι από πέτρα, είναι δύσκολα, αλλά δεν έχεις πρόβλημα να ανέβεις στις δυσκολίες γενικότερα της ζωής. Εσύ ανεβαίνεις, ανεβαίνεις και ό,τι απογοήτευση λάβεις, εσύ θα συνεχίσεις να ανεβαίνεις. Εντάξει. Έχεις μεγάλο κουράγιο, έχεις πολύ μεγάλη δύναμη και γενικότερα, αν και έχεις μια πολύ ευαίσθητη φύση, γύρω-γύρω σου δεν θέλεις να τη βλέπουν. Θέλω να βλέπουν ότι είσαι πέτρα, είσαι σκληρός, σκληρή, είσαι πέτρα, έτσι. Πάμε τώρα όμως. Για να δούμε τι θα επιλέξω. Αυτό. Πάμε με αυτές τις κάρτες, φανταστικές κάρτες. Λοιπόν, Lenormand ειδικές, πάμε να δούμε τι έχει να σου πει. Τέσσερις καρτούλες, πάμε να δούμε όλη την ανάλυση. Έχουμε εδώ πέρα τον μπουκέτο με τα λουλούδια. Έχουμε έναν ανθισμένο κήπο. Έλα, τι γίνεται εδώ, έχουμε το αστέρι. Και τι άλλο έχουμε, και φυσικά έχουμε και την Αλεπού. Πρόσεξε τώρα εδώ να δεις πως όλα αυτά είναι ένα ιδιαίτερο μήνυμα το οποίο θέλουν να σου πούνε κάποια πραγματάκια. Εντάξει, λοιπόν. Η Αλεπού γενικότερα, να ξεκινήσω από το τέλος, δεν είναι κάτι θετικό. Χρειάζεται να προσέχεις τους ανθρώπους γύρω σου, διότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι με πονηρά θέλουν να σε επηρεάσουν και να επηρεάσουν τις αποφάσεις σου ή τελικά να δουν αν είσαι τόσο σκληρός ή σκληρή και αν έχεις κάποια ευαίσθητη πλευρά. Θέλουν να την ανακαλύψουν για να την εκμεταλλευτούν. Αυτό προσέχω. Εδώ το μπουκέτο με τα λουλούδια σημαίνει ευχάριστες εξελίξεις και αποτελέσματα σε κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να περιμένεις. Μία ντάμα μπαστούνι είναι εκεί για να σε βοηθήσει. Σε βοηθάει λοιπόν. Ή μπορεί να είσαι και εσύ σαν γυναίκα, μπαστούνάτη, έτσι. Μπαστούνάτη, ναι, μπαστούνάτη που σημαίνει με ενέργεια, με δύναμη και προχωράς και αυτά. Κάποια ευχάριστα νέα ίσως είναι πολύ θετικό. Το επόμενο που έχει βγει ο κήπος είναι στις αναστροφές. Κοινωνικοποίηση, να βγεις έξω, συναστροφή με ανθρώπους, να μιλήσεις, να κάνεις, να βοηθήσεις, νέα ξεκίνηματα και γενικότερα εδώ είναι και οι αισθήσεις και ο κήπος έχει πάλι ένα μπαστούνι εδώ, το 8 μπαστούνι και επειδή είναι και οχτάρι, σημαίνει και το σεξουαλικό κομμάτι, έτσι, σημαίνει και σεξουαλική συνέβρεση, σημαίνει ότι σου αρέσει κιόλας, το γουστάρεις πολύ. Okay. Δεν κοιτάμε ηλικίες εδώ, μην μου πείτε για ηλικίες, θα μου πει κάποιος άλλο ο 20, άλλος ο 50 ή ο 60 κτλ. Α, σας παρακαλώ πολύ, έτσι. Λοιπόν, τι μου ήρθε να σας πω. Θα το πω. Την κουνάμε την αχλαδιά εδώ κανονικότατα και δεν λέω το, το αντίθετο κομμάτι. Εντάξει, τέλος πάντων. Ελάτε, πάμε τώρα εδώ. Όπα, λαβιντάβι εδώ. 6 κούπα. 6 κούπα έχει να κάνει αγάπη μέσα στα μέλια που λένε. Το αστέρι όμως είναι μια πολύ ωραία κάρτα που σημαίνει ότι σε οδηγεί αυτό το μονοπάτι με αυτοπεποίθηση, με δύναμη να βρεις το δρόμο σου. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Ναι, στο δρόμο σου θα συναντήσεις αλεπούδες, ανθρώπους αλεπούδες πονηρούς, 9 ξυφών εδώ. 9, τι έχουμε, 9 ξυφών, για να δω και κάτι άλλο φίλες και φίλοι, μισό λεπτό, ναι, 9 ξυφών, ok, θέλουν να σε ολοκληρώσουν, θέλουν να σε βάλουν σε ένα κύκλο στο οποίο να τελειώνουν με σένα, ας το πούμε. Πρόσεξε λοιπόν με ποιους ανθρώπους είναι αναστρέφεσαι, με ποιους ανθρώπους εμπιστεύεσαι κάποια πράγματα, αλλά όμως έχεις τέτοια δύναμη εδώ και τέτοια αποφασιστικότητα, όπου μπορείς να τους καταλάβεις με διέστηση και αυτή εδώ πέρα βοηθάει η γυναίκα εδώ, σαν οδηγός δηλαδή, αλλά και το αστέρι σε βοηθάει να καταλάβεις ότι κοίταξε να δεις, ναι θα συναντήσεις και αυτούς τους ανθρώπους, αλλά το ξεπερνάς. Οκ, σούπερ, 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 το μαζεύω. Πάμε στο επόμενο μονοπάτι. Και ο επόμενο μονοπάτι είναι το μονοπάτι νούμερο 3. Για να δούμε τώρα. Το μονοπάτι νούμερο 3 σημαίνει ότι, όπ, κοίταξε να δεις φίλε μου, εγώ θέλω και το χρόνο μου. Σε οτιδήποτε απόφαση σου. Θέλω να πάρω το χρόνο μου. Θέλω λίγο να το αναλύσω, να δω τι είναι. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι ερωτήσεις να κάνω, αλλά και να αναζητώ απαντήσεις σε οποιοδήποτε θέμα. Με ανθρώπους, με καταστάσεις, με πνευματικά πράγματα, με οτιδήποτε. Καμιά φορά μπορεί να χάσεις το δρόμο σου. Θέλω να δεις κάτι εδώ. Αυτό το μονοπάτι, αν δεις εδώ, σαν να λίγο αδιέξοδο. Πολλές φορές λίγο σαν να χάνεις το δρόμο και να λες, όχι, τι έγινε τώρα. Δεν είναι κακό, είναι μέρος μεγαλώματος και μέρος όπου μαθαίνεις και μπαίνεις εμπειρίες. Πολλές φορές, εδώ έχει να κάνει και με την ησυχία. Θέλεις να είσαι και σε ένα ήσυχο μέρος, λίγο να ηρεμείς, έτσι, να ξεφεύγεις. Εδώ σου δείχνει ότι είσαι μία ψυχή όπου λίγο περιφέρεσαι, είσαι μία ψυχή όπου μπορεί να είσαι introvert που λένε, πιο εσωτερική, αλλά όμως, κοίταξε να δεις, ακόμα και αν χάσεις τη διαδρομή σου, εσύ μπορείς να βρεις το δρόμο σου γενικότερα μέσα από παρατήρηση και να παρατηρήσεις που πηγαίνουν τα πράγματα, εντάξει. Και πάμε με αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Για να δούμε το.
Όπα, έπεσε μόνο του. Εγώ το χρησιμοποιήσω μπουκέτο και εδώ. Είναι πάρα πολύ καλό. Έχει να κάνει με τη λάμψη, θετικά μηνύματα. Έχει μια γυναίκα, πολύ ωραία λοιπόν. Έχει να κάνει με το χρόνο μας εδώ, που έχει δύο πύρους λοιπόν. Και προσοχή, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις εδώ τι γίνεται. Πηγαίνουμε λοιπόν σε πολύ όμορφες πληροφορίες που έχουν να μας πούμε κάποια πραγματάκια, εντάξει. Το πρώτο πράγμα που έχουν να μας πούνε είναι ότι, κοίταξε να δεις, εδώ το μπουκέτο είναι θετικό, είναι το σπαθί, είναι το μπαστούνι εδώ, το οποίο μας σημαίνει ότι μία γυναίκα μπαστούνάτη μας βοηθάει, μας δίνει δύναμη, λάμψη, κύρος και πολύ χαρά να προχωρήσουμε. Εδώ έχει βγει μία γυναίκα. Αυτή η γυναίκα εδώ είναι μία γυναίκα η οποία σε βοηθάει, είναι θετική εδώ δηλαδή, σου δίνει δύναμη, είναι ο άσος μπαστούνι, σημαίνει ότι προχωράς, νέα ξεκινήματα, προστασία και είναι εκεί και σε αγαπάει πάρα πολύ και επειδή είναι ο Πλούτωνας είναι και καρμικό. Εδώ έχει να κάνει με το χρόνο. Κοίταξε να δεις. Είναι αυτό που λέμε. Τα πράγματα στην ώρα τους. Μην βιάζεσαι. Ο χρόνος βεβαίως είναι χρήμα, αλλά τα πράγματα στην ώρα τους όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Και εδώ τι έχουμε. Εδώ χρειάζεται. Εδώ είναι το σπαθί. Εδώ έχει να κάνει με έναν άντρα σπαθάτο, ο οποίος όμως δεν είναι... Είναι πολύ ανώριμος, είναι κακός, είναι κακόβουλος, είναι περίεργος, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τη βία πολλές φορές εδώ, νεαρής ηλικίας, εντάξει. Όμως σημαίνει ότι υπάρχει αστάθεια, είναι όμως και μια γυναίκα εδώ που είναι η Αφροδίτη, που έχει να δείξει και τις κακές, περίεργες, παράξενες σχέσεις. Πρόσεξε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι με το μαστίγιο εδώ δηλαδή βαράνε ας το πούμε ή και τη βία ή δεν ξέρω τι περίεργα πράγματα και τη λεκτική βία όπου θέλουν να σε εκμεταλλευτούν διότι είσαι μια εσωτερική φύση εσύ είσαι πιο εσωτεριστής, εσωτεριστρία ας το πούμε είσαι και λίγο χαμένη καμιά φορά στις σκέψεις δεν είναι κακό και στην ησυχία και σε θεωρούν σνόμπ και έρχονται άνθρωποι και καταστάσεις όπου είναι εκεί για να σε χτυπήσουν. Όμως έχεις βοήθειες, έχεις υποστήριξη και ο χρόνος είναι με το μέρος σου. Διότι με το χρόνο εσύ καταφέρνεις, διότι αυτοί οι άνθρωποι, αν χρησιμοποιείς το χρόνο σωστά, αυτοί οι άνθρωποι απομακρύνονται και φεύγουν από το διάβα σου. Φεύγουν από το μονοπάτι σου. Εντάξει. Πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία. Πάμε στο επόμενο μονοπάτι, τέταρτο μονοπάτι. Λοιπόν, το τέταρτο μονοπάτι είναι πολύ ιδιαίτερο αν το παρατηρήσεις και σημαίνει ότι... Έχεις επιλέξει λοιπόν τα κονοφόρα δέντρα που έρχονται έτσι και κάνουν αυτό σαν από πάνω προστασία ας το πούμε, σου αρέσει η προστασία. Θέλεις να γνωρίζεις που πηγαίνεις και γενικότερα έχεις και ίσως και λίγο φόβους για το άγνωστο, για το τέτοιο, αλλά ξέρεις για τα πράγματα ίσως το... Για κάποιες καταστάσεις, λίγο τα πνευματικά, λίγο να σε μπερδεύουν, να σε φοβίζουν, να σε κάνουν. Επίσης σημαίνει εδώ όμως ότι έχεις αρκετό χιούμορ και ότι έχεις πολύ μέσα σου, να το πω έτσι, σπίθα. Αυτό είναι πολύ καλό γενικότερα και πάντα γενικότερα σημαίνει ότι φτάνεις και στο ξέφωτο όπου παίρνεις ουφ με αισιοδοξία και ξαποσταίνεις λοιπόν. Αυτό θα επιλέξω εδώ σαν deck, να πάμε να το δούμε. Οκ, πάμε. Τέσσερις καρτούλες. Μία κάρτα είναι η τύχη σου. Έλα, εδώ έχουμε λοιπόν το 6 κούπα. Είναι πολύ θετικό, πολύ θετικές ενέργειες. Εδώ έχουμε το βιβλίο, okay, ναι. Είναι και το κλείσιμο εδώ που υπάρχει. Το βιβλίο είναι και κλειστό και πολλές φορές δεν θέλεις να γνωρίζεις. Έχεις ευκαιρίες όμως πολλές που μπορείς να εκμεταλλευτείς τη ζωή σου και τι γίνεται στο τέλος πάντα κάθε καρτών. Τι γίνεται ρε παιδί μου, εχθροί. Διότι ναι φίλες και φίλοι στο μονοπάτι μας θα συναντήσουμε και ανθρώπους οι οποίοι θα γίνουν εχθροί μας και πρέπει αυτούς να τους διώχνουμε από τη ζωή μας. Είσαι ένας άνθρωπος όπου έχεις, μπορείς να βρεις τη διαδρομή σου, μπορείς να βρεις το δρόμο σου, να δημιουργήσεις την τύχη σου με θετικό τρόπο. Είσαι κλειστό βιβλίο ή ανοιχτό, εξαρτάται, κυρίως είναι κλειστό το βιβλίο εδώ, που σημαίνει και η γνώση, σημαίνει και η δύναμη, σημαίνει και να μάθω πράγματα, αλλά όμως πρέπει να κρατάω και κλειστά τα χαρτιά μου και το τι σκέφτομαι. Έχεις εσύ όλα τα κλειδιά εκείνα, τα οποία ξεκλειδώνουν ευκαιρίες, εδώ έχουμε γη, εδώ έχουμε κούπα, γη, τα οποία μπορούν να σε οδηγήσουν σε καταστάσεις και να ξεκλειδώσεις την ευτυχία, την αγάπη, το ένα το άλλο, αλλά και να βγεις και από δύσκολες καταστάσεις. Πρόσεξε όμως, υπάρχουν εχθροί, εδώ είναι λοιπόν και οι προδοσίες, υπάρχουν φίδια, τα οποία δεν θέλουν το καλό σου. Όμως έχεις τη δυνατότητα να τα ξεκλειδώσεις και
να τους κάνεις πέρα. Έχεις προδοθεί στη ζωή σου, όμως μπορείς με πάρα πολύ μαεστρικό τρόπο να τα ξεπεράσεις αυτά και να τα αφήσεις πίσω στο παρελθόν. Εντάξει. Okay, λοιπόν, πάμε και από εδώ. Στο επόμενο κομμάτι, λοιπόν, την πέμπτη διαδρομή, που είναι ιδιαίτερη, η πέμπτη διαδρομή είναι ότι θες να ξεκουραστείς, είσαι ένας άνθρωπος της φύσης που σου αγαπάει πάρα πολύ, ταπεινός, ειλικρινής, μπορεί να και να συγχωρέσεις και να συγχωρήσεις εύκολα, με ένα χαμόγελο, σου αρέσει να σταματάς κατά κάποιο τρόπο το χρόνο, το καλοκαίρι ή μάλλον ούτε το καλοκαίρι ούτε ο χειμώνας σου πολύ αρέσουν κατά κάποιο τρόπο, θέλεις λίγο δροσιά, λίγο και νεράκι και λίγο έτσι, δηλαδή μια ενδιάμεση κατάσταση. Εδώ αν παρατηρήσεις είναι κάτι σαν φίδι που κάνει ο ποταμός, είναι ότι η ζωή σου έχει από πολλές εναλλαγές γενικότερα, αλλά όμως είσαι μια προσωπικότητα όπου είσαι πολύ θετικός και θετική και θες να βοηθήσεις τους γύρω σου και αν μπορούσες να τους διδάξεις και πολλά αρκετά πράγματα τα οποία να τους βοηθήσεις, έτσι. Πάμε όμως να δούμε τι υπάρχει εδώ γενικότερα και τέσσερις καρτούλες, μία κάρτα είναι η αρκούδα, που σημαίνει δυσκολίες ή κάποια εξουσία που πρέπει εσύ να αντιμετωπίσεις. Είναι ο κύριος εδώ, ο gentleman, να το πούμε, ή ο άντρας, όπου πρέπει να εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο που αυτός εδώ πέρα υπάρχει και τα σύννεφα βέβαια εδώ. Και πρόσεξε να δεις, το τέλος πάντα είναι η στεναχώρια, δηλαδή το τέλος πάντα έχει να κάνει με δύσκολες καταστάσεις. Κοίταξε να δεις τώρα εδώ πέρα. Α, εδώ είναι και η Αλεπού, ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ βεβαίως ότι εδώ έχεις μη άνθρωπους δυνατούς, εξουσίες, όπου κοίταξε να δεις, εδώ ό,τι και να είναι όμως πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Ανθρώπους οι οποίοι σε κοντράρουν λιγάκι, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δεις. Ένας πατέρας, ένας προϊστάμενος, ένας άντρας με ισχυρή εξουσία, ό,τι και να είναι όμως πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Εδώ έχει βγει ο άντρας, όπου να τον εμπιστεύεσαι έναν άντρα, ο οποίος θα σου δώσει σωστές συμβουλές, διότι πραγματικά σε αγαπάει και θέλει να σε βοηθήσει, είναι εκεί κοντά σου για να σε βοηθήσει. Αυτό είναι πολύ καλό και να σε στηρίξει. Και υπάρχει μετά η Αλεπού, που είναι γυναικεία φύση, αλλά και τα σύννεφα. Απογοητεύεις από το γυναικείο φύλο γενικά. Πρόσεξε όμως οι άλλοι τι πλάνα έχουν και τι θέλουν να πούνε. Εδώ είναι το 9 ξυφών, τα ξύφυλλα, τα σπαθιά, τα οποία το 9 και το σπαθί δεν είναι καλός συνδυασμός, είναι δύσκολο αυτό. Πρόσεξε τι πλάνα κάνουν οι άλλοι για σένα, γιατί βλέπουν ότι είσαι μια συναισθηματική φύση και σου λέει «Α, τον έχουμε στο χέρι, άρα μπορούμε να τον έχουμε του χεριού μας». Και όλο αυτό σε στεναχωρεί κάπου, αλλά σου λέει εδώ πέρα το 6, εδώ υπάρχει ένας πάλι μια αρσενική ενέργεια που σου λέει γενικότερα μην τα παρατάς. Μπορεί να είναι και λίγο αρνητικό αυτό εδώ πέρα τα σύννεφα, διότι είναι ένας ρίγας, ένας βασιλιάς ξυφών, ο οποίος σε φέρνει σε δύσκολες θέσεις, ξυφών, άντρας, γυναίκα λίγο εδώ, το οποίο μπορεί να σε ζορίζει. Έχεις όμως έναν άλλο άντρα ο οποίος αγαπάει, που είναι κουπάτος εδώ και σου δίνει μεγάλη σημασία και σε βγάζει από όλο αυτό το κομμάτι το οποίο σε δυσκολεύει. Έχεις δηλαδή υποστήριξη. Εντάξει. Είναι μια διαδρομή περίεργη, ups and downs που λένε, δηλαδή με πηγαίνει έτσι, αλλά όμως έχω όλη την υποστήριξη και καλές συμβουλές που μπορώ να τις χρησιμοποιήσω και να βγάλω και να ξεφύγω από ό,τι τυχόν με δυσκολεύει και με φέρνει έτσι σε δύσκολο, ας το πούμε, σε δύσκολα πράγματα. Και πάμε τώρα και στο τελευταίο και στο έκτο μονοπάτι, το οποίο τι μας λέει εδώ πέρα. Μας λέει ότι είσαι ήσυχος, ήσυχη, σκέφτεσαι, έχεις πολύ βαθιά συναισθήματα, πολλές φορές προτιμάς να είσαι μόνη σου ή μόνος σου, χωρίς να σημαίνει ότι δεν αποζητάς και μια καλή παρέα. Καλή παρέα όμως, πρόσεξε, καλή παρέα. Πολύ ευαίσθητος και ευαίσθητη και γενικότερα είσαι μια ύπαρξη όπου αναβλύζει γύρω-γύρω από ειλικρίνεια, έτσι. Πρόσεξε όμως εδώ. Εδώ έχει και ένα dark path, το βλέπεις ότι είναι σκοτεινό, είναι πιο σκοτεινό μονοπάτι. Σημαίνει ότι πολλές φορές αναζητάς την προστασία, αναζητάς να κάνεις μόνος σου ή μόνη σου τη διαδρομή, συνήθως είναι τα μονοπάτια, τα μαύρα μονοπάτια της ψυχής που έχεις να προχωρήσεις, αλλά υπάρχει όμως φως πάντα, αναζητάς και το φως, έτσι. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι τίποτα και τα μάτια σου είναι αυτά τα οποία θα προσαρμοστούν στο σκοτάδι για να βρουν το φως και θα καταλάβεις την ομορφιά γενικότερα της ζωής αλλά και της δικής σου ύπαρξης, έτσι, συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό και αυτό το μονοπάτι. Πάμε όμως να δούμε τι έχει να σου πει με αυτές τις αιγυπτιακές ιδιαίτερες κάρτες. Και έχουμε και λέμε λοιπόν. Όπα.
Δύο ξυφών. Να το βάλουμε εδώ πέρα. Προσέχουμε, προσέχουμε τα, την αρρώστια γενικότερα, μάλλον και τα ψέματα. Εδώ έχει βγει, okay, έχει βγει ένας, ένας σπαθάτος ας το πούμε, και η Αφροδίτη κυβερνάει αυτή την κάρτα. Δίας εδώ προστασία, 10 καρό, πολύ καλό, έχεις προστασία, μη φοβάσαι θετικές αλλαγές. Και έχουμε και ένα 5 καρό καρμικά γεγονότα, έλα ρε ουρανός και ξαφνικά γεγονότα. Έχεις το δύσκολο έργο της απόφασης, εντάξει. Εδώ σημαίνει αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες, σημαίνει σχέσεις και δύσκολες όμως σχέσεις. Έχεις προδοθεί, έχεις κουραστεί, έχεις περάσει δύσκολα πράγματα, μπορεί να σε έχουν προδώσει με ψέματα. Ένας και Ποσειδώνας εδώ που ανακατεύει λίγο και την αλήθεια και δεν ξεχωρίζει τι είναι η αλήθεια εδώ, όμως εδώ έχει να κάνει και με σχέσεις. Κουράστηκες και σε έχουν πειράξει αρκετά πράγματα και οι αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εδώ όμως έχουμε τώρα την Αφροδίτη. Εδώ τώρα μπορεί να είναι ένας νέος φιλόδοξος, ένας νέος, ο οποίος είναι εκεί για να σε βοηθήσει, ένας φίλος, ένα φιλόδοξο άτομο. Προσέχουμε λίγο γιατί αυτός μπορεί να γίνει και λίγο περίεργος και λίγο παρτάκιας, ξυφών και πολύ μπορεί να είναι και λίγο ανώριμος. Εξαρτάται τώρα τι γίνεται. Αλλά είναι εκεί για να σε βοηθήσει σε γενικές γράμμες. Όμως έχεις ένα 10 κούπα, βρίσκεται ο Δίας, έχεις όλα τα δώρα, όλη τη χαρά και όλες τις θετικές αλλαγές που θέλεις εσύ να φέρεις στη ζωή σου. Μη μασάς καθόλου, έχεις όλο το θετικό μαζί σου. Και όχι μόνο αυτό, έχεις εδώ πέρα και το 5 πεντάκτηνο των δυναρίων, ας το πούμε, που είναι καρμικά, εδώ είναι ένας ουρανός που κυβερνάει αυτή την κάρτα, ο ουρανός, ο πλανήτης, που έχει σημαίνει ξαφνικές αλλαγές, ξαφνικά και γεγονότα, καρμικά όμως που έπρεπε να τα συναντήσεις, να τα ξεπεράσεις, θετικές αλλαγές, αμοιβές, προσοχή μόνο λίγο στη σύγχυση, πού βρίσκομαι, τι κάνουμε, αν είμαι στο θετικό μονοπάτι, αν είναι όλα ok, αν είναι εντάξει, μη μασάς λοιπόν, όλα είναι υπέρ σου, είναι μια χαρά, μη φοβηθείς καθόλου. Αυτό ήταν λοιπόν φίλες και φίλοι, ελπίζω να σας άρεσε, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, εννοείται κάντε εγγραφή, εννοείται κάντε like, εννοείται πατήστε τα καμπανάκια, ό,τι καμπανάκι δείτε και υπάρχει βέβαια και η περιοχή των μελών όπου εκεί κάνουν πιο εξειδικευμένα και πιο πράγματα τα οποία έχει να κάνει με εξειδικευμένες αναλύσεις κτλ. Σας ευχαριστώ πολύ, να περνάτε καλά, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, σας ευχαριστώ.